Με λαμπρότητα και ευλάβεια τιμάει η Κρήτη και όλη η Ελλάδα τον 15 Αύγουστο ή αλλιώς το Πάσχα του καλοκαιριού, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας και μια από τις σημαντικότερες ημερομηνίες για τους απανταχού χριστιανούς. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα, η γιορτή της Παναγίας μας, προστάτηδά μας. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που αξιωθήκαμε να έρθουμε να γιορτάσουμε τη χάρη της, να μας ελεεί, να μας ευλογεί και εμάς και όλο τον κόσμο. Είναι μια χαρά για όλους. Είναι μια χαρά για όσους πιστεύουν και είναι πάρα πολύ όμορφα. Πας σε ένα άλλο κόσμο, έτσι. Και είναι η γιορτή της Ορθοδοξίας. Χιλιάδες πιστοί από όλη τη χώρα σειραίουν στο προσκύνημα που ανήκει στην Ιερά Μονή Ατάλης στην Παναγιά τη Χαρακιανή και περιμένουν υπομονετικά κάτω από τον ήλιο για να ζήσουν τη μεγαλοπρέπεια και την κατάνοιξη στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που ξεκινάει από το ξημέρωμα. Πολύ μεγάλη γιορτή. Πάντα κάθε χρόνο έρχεται πάρα πολύ κόσμο. Εμείς είμαστε βέβαια κοντά, αλλά έρχονται από πάρα πολλά μέρη. Πολύ μεγάλη ιστορία η Παναγία Χαρακιανή, αλήθεια είναι. Μεγάλη χάρη της και το όνομά της. Υγεία σε όλους και χαρά. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά, στη χάρη της Παναγίας. Ήρθαμε εδώ σήμερα, εμείς μέναμε και εδώ κοντά, είμαστε από την καταγωγή μας εδώ από τη Φόδελε και περάσαμε εδώ πέρα να δούμε τη χάρη της. Να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει τη χάρη της Παναγίας και όλος και όλοι μας. Τι ωραία πράγμα, ποτέ δεν έχω δει τόσο ωραία. Έχω έρθει σε κάποιο κόρες, αλλά εδώ πολύ κόσμος, πολύ χαρά, πολύ ωραία. Και σου δίνει χαρά ο τόπος που είσαι εδώ. Βεβαίως ήρθα με ζήλο και με κουράγιο για να πάρω από την Παναγία την ευλογία της. Πιστεύει ο κόσμος πολύ και βοηθάει πάρα πολύ η Παναγία. Όπως και η Μονή Ατάλης που είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Πολλά τα τάματα στο ιερότερο από τα πρόσωπα της Ορθοδοξίας με την έμπνευση, τη δέηση, την ελπίδα, την κατάνοιξη και τη χαρά να διαχέονται στο πλήθος των πιστών χριστιανών που σειραίουν στην Παναγία τη Χαρακιανή. Γίνονται πολλά τάματα. Πολλά. Τι περιμένει ο κόσμος από την Παναγία? Να θεραπευτεί. Αυτό περιμένει. Έχω ακούσει για πολλά θαύματα που έχει κάνει και πιστεύω στην Παναγία και πιστεύω στη χάρη της. Εγώ το δικό μου το θαύμα ξέρω μόνο, που μου είσαι στο παιδί μου. Μεγάλη χάρη της. Να είστε καλά και του χρόνου. Κοινωνήσαμε κιόλας, γιατί είναι η μέρα μας. Ήρθαμε από Αθήνα και αφού ήρθαμε για διακοπές, ήρθαμε με τα πόδια από το πάνωρο για την Παναγία. Εμείς έχουμε κάνει αρτοκλασία, έτσι. Ο κόσμος χρειάζεται να πιστεύει στην εποχή που ζούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φέτος είχε πολύ κόσμο. Ήρθα από πέρα στη Τρεσπερνό και ήρθα πιο το πρωί. Τάμα, σαν τάμα, το έχω εγώ προσωπικά. Να μας βλέπει μας τα παιδιά μας, σε όλο τον κόσμο. Έντονη είναι η παρουσία της τροχέας στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του ναού, όπου η κίνηση των οχημάτων όλο το πρωί γίνεται με αργούς ρυθμούς εξαιτίας του πλήθους των προσκυνητών.